Καλώς ήλθατε στο πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ προσεύχεστε αυτά τα οποία λέμε να είναι πάντοτε λόγια του Θεού. Welcome to our program. I thank you very much. Please pray that whatever I say are in honor of God. Ελάτε, αγαπημένοι μου χριστιανοί, να προσευχηθούμε. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, σήμερα είναι η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Αλλά και εμείς βρισκόμεθα σε μία περίοδο στην οποία έχει στηθεί ένας σταυρός για τον καθένα από εμάς. Είναι ο λεγόμενος κορονοϊός. Και βλέπετε ότι φτάσαμε στο σημείο να ελαττώσουμε τις ιερές ακολουθίες και τις θείες λειτουργίες στους ναούς μας. Και είπαμε ότι πρέπει όλοι να ακολουθήσουν την τελευταία εγκύκλιο την οποία έχω στείλει και σήμερα πήραμε και εγκύκλιο με τον ίδιο τρόπο από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Είναι ένας σταυρός τον οποίο πρέπει να σηκώσουμε αγόγγιστα και πρέπει να προσέξουμε όλοι μας διότι είναι μεγάλος κίνδυνος από τον κορονοϊό και εμείς πρέπει να τον ξεπεράσουμε και θα τον ξεπεράσουμε. Θα τον ξεπεράσουμε πρώτον με την πίστη μας στο Θεό και δεύτερον με το να ακολουθούμε όλοι μας τις υποδείξεις και τις διαταγές των κυβερνήσεών μας. Ο Χριστός μας είπε, «Ως τις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάστε αυτόν, και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω με». Να πάρουμε το σταυρό στον νόμο μας και να ακολουθήσουμε το Χριστό. Και συνεχίζει ο Χριστός το σημερινό Ευαγγέλιο και μας λέγει άλλα πράγματα. Τι γάρ ωφελήσει άνθρωπον εάν όλον τον κόσμο κερδίσει και την ψυχήν αυτού ζημιωθεί. Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Πρώτα πρέπει να μιλήσουμε για τον σταυρό. Ο καθένας από μας φέρει ένα σταυρό. Αλλά όπως ξέρετε, ο σταυρός τον οποίο σηκώνουμε δεν είναι περισσότερο από ό,τι μπορούμε να αντέξουμε. Και όταν εμείς συγκρίνουμε το σταυρό το δικό μας με τον σταυρό του Χριστού, τότε βλέπουμε ότι ο σταυρός του Χριστού ήταν περισσότερο βαρύς, μεγαλύτερος και περισσότερο δυσβάστακτος. Και ήταν περισσότερο δυσβάστακτος διότι ο Χριστός ήταν αναμάρτητος.
δεν εσήκωσε το σταυρό για τον εαυτό του. Εμείς σηκώνουμε το σταυρό μας για τις δικές μας αμαρτίες. Ο Χριστός δεν είχε καμία αμαρτία και όμως δέχθηκε και σήκωσε το βαρύ αυτό σταυρό που τον εσταύρωσαν πάνω στο σταυρό και στην ουσία τον σταυρώσαμε εμείς για τις αμαρτίες μας. Εμείς είμαστε άνθρωποι, είμαστε αμαρτωλοί και πολλές φορές δίκαια περνούμε αυτά τα οποία περνούμε. Δεν πρέπει κανείς να γονγίζει για το σταυρό τον οποίον έχει να σηκώσει και τον οποίον έχει να φέρει. Και μάλιστα ξέρετε κάτι, ο σταυρός του κάθε ενός μας είναι φτιαγμένος από τον ίδιο τον Θεό στα μέτρα του. Και δεν πρόκειται να πάμε περισσότερο ή λιγότερο. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να σηκώσουμε τον σταυρό αυτόν. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να σηκώσουμε τον σταυρό του κορονοϊού, ο οποίος έχει κατακλείσει ολόκληρη την οικουμένη. Σας έλεγα και άλλη φορά ότι δεν ξέρουμε γιατί ο Θεός επέτρεψε αυτό. Ας το αφήσουμε στο Θεό και εμείς ας κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν το καλύτερο για να ξεπεράσουμε τον πειρασμό αυτό και την δοκιμασία αυτή. Και λάτε τώρα να έρθουμε στο δεύτερο ζήτημα. Τι θα μας ωφελήσει εάν κερδίσουμε όλον τον κόσμο και ζημιωθούμε την ψυχή μας? Ή τι θα δώσουμε αντάλλαγμα για την ψυχή μας? Ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας ότι ήλθαμε εις τον κόσμο αυτόν και είμεθα προς καιρή. Και σας τα έχω πει χίλιες φορές, τα επαναλαμβάνω σήμερα. Μείναμε στην κοιλιά της μάνας μας μερικούς μήνες. Μένουμε πάνω σε αυτή τη γη ώρες, μήνες, χρόνους. Αλλά και από εδώ θα φύγουμε και θα πάμε στην μέση κατάσταση. Στην κατάσταση εκείνη από τότε που θα πεθάνουμε μέχρι τότε που θα έρθει ο Χριστός για να κρίνει ζώντες και νεκρούς. Και μετά, σύμφωνα με την πίστη μας και με τα έργα μας, θα κριθούμε να πάμε δεξιά ή αριστερά. Και εύχομαι όλοι μας να κριθούμε και να πάμε στα δεξιά. Οπότε θα είμεθα στην αγκαλιά του Θεού για πάντα. Δεν υπάρχει αρχή και τέλος εκεί. Αρχή υπάρχει, τέλος δεν υπάρχει. Γι' αυτό πρέπει να είμεθα πολύ προσεκτικοί με το τι κάνουμε πάνω σε αυτή τη γη. Διότι όλα θα κριθούν από το πώς θα πορευθούμε στη ζωή αυτή. Πρέπει να πορευθούμε πώς? Με πίστη στον ένα και αληθινό Θεό, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει άλλος αληθινός Θεός, μόνον ένας είναι. Δεύτερον, με μετάνοια ειλικρινή, διότι σαν άνθρωποι πολλές φορές αμαρτάνουμε και πολλές φορές δεν κάνουμε το σωστό και πρέπει να μετανοούμε και να ζούμε συνεχώς εν μετανοία. Τρίτον, πρέπει να είμεθα άνθρωποι αγάπης. Μας είπε ο Χριστός, αγαπάτε τον πλησίον σας, αγαπάτε τον εχθρό σας, ψωμίζετε τον εχθρό σας. Ό,τι και να μας κάνουν, εμείς πρέπει να είμαστε γεμάτοι από αγάπη. Πρέπει να είμαστε άνθρωποι της ελεημοσύνης και να βοηθούμε τους ανθρώπους γύρω μας σε αυτή τη ζωή. Και πάνω απ' όλα, πρέπει να είμαστε άνθρωποι της πίστης και να αποδεικνύουμε την πίστη αυτή με τα έργα μας και με το γεγονός ότι λαβαίνουμε μέρος στην Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι φάρμακο αθανασίας η Θεία Κοινωνία και δεν πρέπει ποτέ να ξεφεύγουμε από αυτή την πραγματικότητα της Θείας Κοινωνίας. Και ας πάμε τώρα στο τελευταίο. Και τι θα κερδίσει ο άνθρωπος εάν κερδίσει όλον τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή του? Μπορεί να κερδίσει όλο τον κόσμο. Μπορεί να γίνεις πλανητάρχης. Μπορεί να κυβερνάς τα πάντα. Μπορεί να έχεις στη διάθεσή σου όλες τις πολυτέλειες και όλες τις ευχαριστίες. Αλλά όλα αυτά θα τελειώσουν. Θα τελειώσουν τη στιγμή του θανάτου μας. Και μετά τι γίνεται? Γι' αυτό δεν αξίζει
τίποτε, δεν αξίζω, κανένα από όλα αυτά δεν αξίζει με το να προσέχουμε τη ζωή μας και να προσέχουμε πού θα πάμε μετά θάνατον. Αυτά μας λέγει το σημερινό Ευαγγέλιο, αυτά πρέπει να προσέξουμε και πρέπει να ακολουθούμε ακριβώς τις εντολές του Θεού και να κάνουμε το θέλημά Του. Πόσες φορές σας το είπα. Δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού γιατί το θέλει ο Θεός. Δεν κερδίζει ο Θεός τίποτε. Εκείνοι οι οποίοι κερδίζουμε είμαστε εμείς, διότι το θέλημα του Θεού είναι το πραγματικό συμφέρον το δικό μας. Υπομονή, αγαπημένοι μου χριστιανοί, στον πειρασμό αυτόν τον οποίον μας βρήκε. Ο Σταυρός δεν είναι μεγαλύτερος από τον οποίον μπορούμε να σηκώσουμε, να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του Πατριαρχείου μας, των κυβερνήσεών μας και θα βγούμε από τον πειρασμό αυτό. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας, που είσαι πραγματικός Θεός και άνθρωπος, που ήσουν τελείως αναμάρτητος και όμως εσήκωσες το βαρύ σταυρό της σταυρώσεώς σου πάνω στο σταυρό από εμάς τους αμαρτωλούς. Σε ευχαριστούμε διέκτη διότι έκανες αυτό το καλό και έκανες τα πράγματα κατά τέτοιο τρόπο που μπορούμε εμείς να επιστρέψουμε στον παράδεισο με την πίστη και τη θυσία τη δική σου. Σε ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό και σε παρακαλούμε βοήθησέ μας κι εμείς να σηκώνουμε το σταυρό μας με τον καλύτερο τρόπο και με πολύ υπομονή και βοήθησέ μας να είμαστε πάντοτε στο δρόμο της πίστης, της μετανοίας, της εξομολογήσεως, της Θείας Ευχαριστίας. Σε ευχαριστούμε Κύριε Ιησού Χριστέ, λυτρωτή και σωτήρα των ψυχών μας. This is a special Sunday. It's the Sunday that our church brings forth the cross of Christ. Because we are almost in the middle of the Great Lent, and the church wants us to take courage from what happened to Christ and what he did. And today's gospel tells us that anyone who wants to follow me, Christ says, he should carry his cross and follow me. And he continues on and he says, what good is it going to be to a person that he gains the whole world but he loses his own soul? Or what he is going to give in exchange of his soul. We are in a period of great difficulties because of the coronavirus. And you know that our governments have taken certain measures. The Ecumenical Patriarchate has taken some measures as well. And we are to follow the measures, those measures exactly, because it is for our own good.
I've told you before, and I repeat this time, we do not know why God has allowed this to happen. Maybe I said because so many people do not believe of God. Maybe because we who claim that we believe in God, we don't practice our faith the way we should practice it. Maybe we are not living in repentance as we should be, and many other things. But leave it in the hands of God. We are in this period of great difficulty, and all of us will have to work together so that we will get out of it. Let's come to the cross of Christ. Christ was innocent. He was God and man, Theanthropos. He was without any sin, absolutely no sin for him. Yet he carried on the greatest of the crosses. He was crucified, and because of his crucifixion and everything that he did, he opened the way for us to go back to paradise where we came from. An innocent man, a human being, and at the same God himself, he carried on such a difficult cross. Our cross is not as heavy, is not as difficult as it was the cross of Christ. And at the same time, we are people, we are sinners, we have some responsibility about this. He was innocent. And he says, the one who wants to follow him, not on this life only, but in the afterlife as well, he has to carry on his cross and continue his life. I think I've told you before, the four stages of life. The first one is in the womb of our mother. We stay there a few months, up to 9 months. After that, we come to this world, this beautiful world. And you noticed something? Every child that is born is coming out of the womb of his mother crying. But we who know that a new man, a new woman is going to be born, we are very happy about this. We will live on this earth for maybe a few hours, a few months, a few years, and then we will exit and we will go to the other stage of life. And we will go there through death. And all of us are scared of death. You know why? As the child was scared of his birth because he did not know where he was coming to, the same thing with us. But the spiritual life after death is going to be better than the life here, as it was for the newly born child, better than it was in the womb of his mother. And then we will go to the stage of life between the time of our death to the time of the second coming of Christ, who is going to judge the living and the dead. His judgment is going to be just, and his judgment is going to be final. And after that, we will go to the fourth stage of our life, to be with God forever and ever, or to be punished forever and ever. I hope and I pray that God, who is so merciful, will make it possible with our help for all of us to be saved and be with God, enjoying always the glory, the happiness, the sainthood, holiness of God himself. But let's come back to what the gospel told us today. He said, what is going a man to gain if he conquers, if he gains the whole world and he loses his life? Or what is he going to give in exchange of his soul? Well, nothing, because after death,
everything is finished. If you are a governor of the whole world, if you have everything in this life, the moment that you go through death, you lose all of this. And the only thing that remains is your soul. Therefore, your soul is worthy more than anything else because it lives forever and ever. Therefore, let us think about those things. And let us always pay special attention to our soul. What shall I do? I think I've told you this time and again. First of all, we must have faith. Faith in the only true God. And the only true God is Jesus, the Christ, the one who was sent by God to be the Messiah and reconcile the people with God. Have faith in Him. Secondly, practice your faith in your everyday life. Do the will of God. I think I've told you this as well, that when you do the will of God, it's not for the benefit of God, it is the benefit of your own, because God has no needs, we have needs. And then you live in repentance. Christ was without any sin, but you and I are full of sins because we are human beings. And therefore, we must be living in a state of repentance in order to gain the eternal life. And then we must be people of love. Christ says, love one another. Love your enemy. And don't love it in words, but in deeds. Remember the parable of the Good Samaritan. And then assist one another, help one another, do everything for one another. Pray constantly and always receive Holy Communion. For Holy Communion is the body and blood of Jesus Christ, is the medicine for immortality. And we've got to practice it always. Beloved in the Lord, if we do that, we have no doubt that God is going to be merciful and He will help us to go near Him among the celebrating saints and the angels of heaven. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Christ our Lord, you came, you carried your cross, you were innocent, yet you carried your cross for our sins and for our salvation. We thank you for that. We ask that you give us power, courage to carry on our cross and to always live in faith and repentance so that we will be with you forever and ever. Thank you, Lord Jesus Christ, Redeemer and Savior of the world. Ελείται αυτόν εμψαλτήριο και κιθάρα. Κύριε των δυνάμεων με θυμόγενου, αλλογάρεκτος σου βοηθών, εθρίψε συνού και κόμε. Κύριε των δυνάμεων ελέησον ημάς. Ενείται των Θεών εν της Αγίης αυτούν, ενείται αυτόν, εστερεώματι της δυνάμεως αυτού. Κύριε των δυνάμεων με θυμόγενου, αλλογάρεκτος σου βοηθών, εθλίψε συνού και κόμε. Κύριε των δυνάμεων ελέησον ημάς. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, δεν έχουμε σήμερα νέα για να πούμε. Έχουμε όμως κάποια άλλα πολύ σοβαρά πράγματα. Και δεν έχουμε νέα λόγω του κορονοϊού και δεν έχω βγάλει πρόγραμμα για το μήνα Απρίλιο, γιατί δεν ξέρω πού βαδίζομαι ακόμη. Όταν δούμε τα πράγματα,
τότε θα κάνουμε και πρόγραμμα. Beloved in the Lord, we don't have news to tell you today. I have canceled all the program. And I don't have a program for the month of April because of coronavirus. We don't know where this will take us. I have some other things to tell you, but we will see and we will do. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι πήραμε απόφαση οι εκκλησίες μας να λειτουργούν με τον ιερέα, τον ψάλτη και τον νεοκόρο. Πρώτον, διότι πρέπει οπωσδήποτε να υμνολογείται και να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Δεύτερον, διότι πρέπει από τα μέσα ενημέρωσης οι χριστιανοί να παρακολουθούν τις ιερές ακολουθίες και τις θείες λειτουργίες και να προσεύχονται στο σπίτι τους. We have decided that the churches will be closed and the holy services and the divine liturgies will be only with the priest, the chanter and the sexton. This is done, first of all, because we must always glorify the name of God, and secondly, because the services and the divine liturgy will be given out by the social media so that the people in their homes will be able to pray. Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει ότι πρέπει να έχουμε το σπίτι μας κατοίκον εκκλησία. Saint Paul tells us that our home should be like a church. Τι εννοεί ο Απόστολος Παύλος με αυτό? Εννοεί ότι πρέπει να προσευχόμαστε, πρέπει να ζούμε σαν μια χριστιανική κοινωνία, πρέπει να είμαστε χριστιανική οικογένεια. What does Paul say about this? He says that we should be like a church. We should always pray and we should be a good family. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις των κυβερνήσεών μας, όλοι οι μης ηλικιωμένοι δεν πρέπει να πηγαίνουμε πουθενά. Πρέπει να μένουμε στα σπίτια μας. Ίσως μερικοί δεν το καταλαβαίνουν, αλλά αυτό είναι για το καλό μας. Then I would like to tell you that we of age who are over 65 years old, we should not go any place, but we should remain at home. And this is not against us, it is for us. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, προσπαθήστε να ξεπεράσετε το θέμα αυτό μέχρι να έρθουν οι μέρες καλύτερες και θα έρθουνε, γιατί το θέλει ο Θεός. Beloved in the Lord, try to surpass this until we have better days. And better days will come because this is the will of God. Να σας πω και κάτι άλλο. Έχουμε το πρόβλημα των μυστηρίων και το πρόβλημα των κηδιών. Let me tell you something else. We have the problem of the sacraments, baptisms and weddings, and of course the funeral services. Οι βαπτίσεις και οι γάμοι, αν μπορούν να αναβληθούν, πρέπει να αναβληθούν. Διαφορετικά θα πρέπει να γίνονται με μόνο τα μέλη της οικογενείας. The baptisms and the weddings, if they can be postponed, they should be postponed. Otherwise, they should be done only with the members of the family present. Όσο για τις κηδείες που είναι πολύ δύσκολο, πάλι θα γίνονται, αλλά μόνο με τα μέλη της οικογένειας. As for the funeral service, again they will be done, but only with the members of the family.
Παρακαλώ, αγαπημένοι μου αδελφοί, προσευχηθείτε, προσευχηθείτε εντόνως και συνεχώς. I ask you, beloved in the Lord, pray. Pray continuously. Και τώρα που είμαστε στη Μεγάλη Σαρακοστή, να αφιερώσουμε τον εαυτό μας στην προσευχή, ώστε με χαρά να προσκυνήσουμε τα πάθη του Χριστού και την Ανάστασή Του και να έχουμε βγει από αυτή τη δοκιμασία. As we continue on the period of the Great Lent, pray continuously, so that in health we will be able to enjoy the services, to worship Christ on the cross, and to celebrate His victorious resurrection. Την τώρον το εσάν ημνης τιμήσομεν και Ιησούν Χριστόν πάντες δοξάζομεν ότι Θεός αληθινός και μόνος σωτήρ του κόσμου σκεπευρούνηθη λατέ καναδάν υπανάχραντος και οδηγεί απάντας εις λιμένα σωτηρίων ημείς δε συ Παρθένε βοόμεν, χαίρε ή και χαριτωμένη. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το πρόγραμμά μας. Παρακαλώ, κρατήστε αυτά τα λόγια του Θεού και προσπαθήστε πάντοτε να κάνετε το θέλημά Του και την ερχόμενη Κυριακή πάλι μαζί. Thank you for watching our program. Please try to keep the words of God with you and try to do always His will. And next Sunday, again together.